Λοιπόν, Μελίνα Τσέλιου εδώ και δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς είμαστε άρρωστοι. Και δεν είμαστε άρρωστοι τώρα 2-3 μέρες και μετά να γινόμαστε καλά με αυτή την γρήπη Μελίνα Τσέλιου. Είμαστε άρρωστοι εδώ και 2 εβδομάδες. Παίρνουμε εντωμεταξύ τα διάφορα αντιπηρετικά κτλ. Πίνουμε πορτοκάλια, πίνουμε λεμόνια. Δεν μπορούμε και να καθίσουμε γιατί δουλεύουμε. Και είναι μια κατάσταση με αυτή τη γρήπη η οποία συνεχίζεται. Να δούμε λίγο ποια είναι τα συμπτώματα. Ποια, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να ανησυχήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη και πότε πρέπει να πάμε στο γιατρό. Και θα πρέπει να πούμε ότι όταν τα συμπτώματα έρχονται και φεύγουν και κάνουν ένα δυνατό comeback, τότε οπωσδήποτε πρέπει αυτό να μας φοβήσει με την έννοια ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τηλέφωνο και να κλείσουμε ραντεβού με τον γιατρό. Πάμε όμως να δούμε λίγο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά στη γρήπη στη χώρα μας και αν πρέπει να μας ανησυχεί, που δεν πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί όλα τα δεδομένα τα συγκρίνουμε με πέρσι. Και φέτος είμαστε καλύτερα από πέρσι. Λοιπόν, δυστυχώς 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της γρήπης στη χώρα μας. Εξ αυτών οι 13 έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι 4 εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας. Αυτοί που έχουν νοσηλευτεί μέχρι αυτή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι στο σύνολο 72. Αν δεν κάνω λάθος, περίπου 30 εξακολουθούν να είναι στις ΜΕΘ. Πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση όμως με πέρυσι και να πούμε ότι στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και συγκεκριμένα την αντίστοιχη εβδομάδα ο αριθμός των θανάτων ήταν 149 και αυτοί οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν 355. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι στο μισό επίπεδο δεδομένο από το τι γινόταν πέρυσι. Άρα προφανώς και δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται. Τώρα πρέπει να σας πω ότι όντως φέτος έχουμε μεγαλύτερη νοσηρότητα με την έννοια ότι περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται εξαιτίας της γρήπης τους γιατρούς. Έχουμε χαμηλότερη θνητότητα, δηλαδή λιγότεροι άνθρωποι ευτυχώς πεθαίνουν από τη γρήπη. Αυτό που ρώτησε η Εύα πριν, τι πρέπει να προσέχουμε, τα συμπτώματα. Πυρετός, πονόλαιμος, κεφαλαλγία. Μυαλγίες, δηλαδή αυτό υπόνοι στους μυς. Και συγκεκριμένα αυτό που είπα στην αρχή, ο πυρετός είναι το ευδιάκριτο στοιχείο από τις άλλες, από το απλό κρυολόγημα που έχουμε πει. Αυτό όμως που λένε οι ειδικοί, που πρέπει οπωσδήποτε να το έχουμε κατά νου, είναι ότι όταν η γρήπη έρθει, έχουμε τα συμπτώματα αυτά για 3-4 ημέρες. Και μετά 1-2 24 ώρα νιώσουμε μία ύφεση των συμπτωμάτων. Δηλαδή αρχίζουμε και νιώθουμε λίγο καλύτερα. Μην πάρουμε και πολύ ψηλά τον αμανέ εκείνη την να ώρα. Να μην πάρουμε τον αμανέ ψηλά, γιατί εκεί μπορεί να κάνει ένα comeback αυτή η γρήπη και να πονηρευτούμε, να πάμε οπωσδήποτε στο γιατρό. Όπως και να έχει, είπαμε ότι είμαστε καλύτεροι, γιατί και οι γιατροί είναι πολύ, πολύ πιο προετοιμασμένοι με την έννοια ότι προχωρούν σε αντιοική θεραπεία πιο γρήγορα από ό,τι το έκαναν πέρυσι. Μ' αρέσει που τα χρόνια νοσήματα, οπωσδήποτε οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να είχαν εμβολιαστεί. Τώρα δεν έχει νόημα να εμβολιαστεί κανείς. Και νομίζω θέλετε να πούμε και πολύ γρήγορα κάτι για το Yamagata. Τι είναι το Yamagata? Yamagata. Ναι, είναι ιαπωνέζικο. Είναι το νέο στέλεχος του ενός τύπου γρήπης, ο οποίος παρουσιάζεται και στη χώρα μας. Δεν είναι καινούργιο, έχει παρουσιαστεί και αλλού. Δεν μας ανησυχεί. Μάλιστα λένε ότι τα επόμενα εμβόλια θα έχουν και αυτό το στέλεχος για τη χώρα. Από Ιαπωνο ονομασμένες ασθένειες, εγώ ξέραμε το Χασιμότο. Είπες να πάρουμε τηλέφωνο στο γιατρό, ας μην το σχολιάσουμε. Χρόνος δεν υπάρχει, διότι εργάζεσαι και δεν σε αφήνει κανείς να φύγει. Το είπε και η Εύα πιο πριν. Χρήματα δεν έχουμε, να πάμε σε άλλο γιατρό και αν πάρεις ΕΙΚΑ, θα σου πούνε σε 3 μήνες, οπότε θα σου περάσει. Μελίνα Τσέλιου, σε ευχαριστούμε πολύ.